Σήμερα από τον άδικο χαμό του πρώην διευθύνοντος συμβούλου του συγκροτήματος ΔΙΑ και της τηλεόρασης ΣΥΓΜΑ Άντι Χατζηκοστή, ο Άντις άφησε τη σφραγίδα του στην κυπριακή βιομηχανία των μέσων ενημέρωσης, υπήρξε οραματιστής και πρωτοπόρος και το κενό που άφησε στις συγγενείς, φίλους και συνεργάτες είναι δυσαναπλήρωτο. Αφιέρωμα από την Πέτρα Αργύρου. Ήσυχα και σιγαλά, διψώντας τα φιλιά μας, από τ' άγνωστο γλιστράς μέσα στην αγκαλιά μας. Ήσυχα και σιγαλά μας γέμιζε στο σπίτι, γλύκα του και χρυμπαριού και χάρη του μαγνήτη. Έτσι, ήσυχα και σιγαλά έρχεται στις σκέψεις, στη μνήμη μας, 12 χρόνια τώρα. Πώς να περιγράψει κανείς τον πολυφίλη το γιο του ήλιου? Έρχεται όπως τα αεροφύσιμα του Παλαμά, ατσαλώνει τη θέληση και σιγαλά φεύγει. Ήσυχα και σιγαλά σε χάιδευε ο αέρας, της νυχτός ηλιόφεγγο και ονείρεμα της μέρας. Πολλά μεσολάβησαν από τότε που τόσο αδόκητα το χάσαμε, σαν φύσιμα του ανέμου. Συνετός και τολμηρός ταυτόχρονα, βαθιά επηρεασμένος από τον πατέρα του Κώστα και εμποτισμένος από την καλοσύνη της μητέρας του Τούλας. Ενέπνευσε. Πρόχνουμε και στηρίζουμε ο ένας τον άλλο στην αναζήτηση του νέου, του πρωτότυπου και του διαφορετικού. Ρισκάρουμε και επενδύουμε, έχοντας ήδη βιώσει τη ρίση ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Ορμητικός και γεμάτος όνειρα, επιχείρησε αυτό που κάποιοι θεώρησαν τότε ακατόρθωτο. Η επιτυχία είναι ντροπαλή και δεν θα βγει έξω όσο την κοιτάς επίμονα. Συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά και προσπαθούμε να βγάλουμε τον καλύτερο μας εαυτό, έχοντας γνώση ότι αυτός είναι και ο μεγαλύτερος μας ανταγωνιστής. Πρωτοπόρησε στο χώρο της τηλεόρασης, της ραδιοφωνίας, των εντύπων και της ψυχαγωγίας. Πρώτοι με τον αδελφό του Νίκο Χατζηκοστή οραματίστηκαν και έκαναν πράξη τη μετάβαση της κυπριακής δημοσιογραφίας στην ψηφιακή εποχή. Από το 2005 σχεδίαζαν τη δημιουργία της διαδικτυακής πύλης Sigma Live. Να το παραμιλήσω με CNN, BBC σε ό,τι αφορά την ενημέρωση, τη συνεχή ενημέρωση με εικόνα, με ήχο και με ειδήσεις, με το YouTube και το MySpace. Σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα του χρήστη του Κύπριου να μπει πάνω και να έχει να ανεφράγει τη σχέση και με το Portal αλλά και με τους υπόλοιπους χρήστες. Ασύλληπτα για τα τότε δεδομένα της Κύπρου. Ο Άντις όμως είχε επίγνωση πώς ξεκίνησε, ποια βαριά παρακαταθήκη κουβαλούσε και πού στόχευε. Η σημερινή, όπως ξέρετε, εκαθιέρωσε την ελευθερία του λόγου στην Κύπρο. Και τα τελευταία 31 χρόνια, ακούραστα, μέσω σας, δημιουργεί, παρεμβαίνει και συνεχίζει να έχει δυνατό λόγο στα τεκτενόμενα του τόπου του. Δύσκολα βρίσκει κανείς πλάνα ή ομιλίες του. Όμως, από εκείνες τις σπάνιες στιγμές που μίλησε μπροστά σε κάμερες, άφησε το στίγμα ενός ανήσυχου πνεύματος, μιας προσωπικότητας που δεν χτίστηκε στο εγώ, αλλά στο εμείς. Όλοι οι αγώνες, όλες οι κατακτήσεις και όλες οι επιτυχίες οφείλονται σε εσάς. Και γι' αυτό σας ευχαριστώ. Όλοι εσείς που με τον επαγγελματισμό, τη συνέπεια και το φιλότιμό σας δημιουργήσατε το μεγαλύτερο συγκρότημα μίδια στην Κύπρο. Και γι' αυτό νομίζω ότι είστε όλοι άξιοι θαυμασμού και ευγνωμοσύνης και σας αξίζει ένα μεγάλο χειροκρότημα. Χωρίς φιδό επιδοκίμαζε το προσωπικό του Άντις και ενεθάρρυνε τους συνεργάτες και φίλους του. Όλα αυτά με ασύγκριτο επαγγελματισμό και σπάνια όρεξη. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό να νιώθεις περήφανος για κάποια πράγματα τα οποία κάνεις, με τα οποία ασχολείσαι. Ο Άντις αγαπούσε τα παιδιά, την ποίηση, τη μουσική, τα απλά καθημερινά και ήξερε να αναγνωρίζει το ωραίο. Όσο υποκειμενικό και αν είναι το ωραίο, στο τέλος της ημέρας πρέπει να υπακούει σε κάποιους έστω λίγους αντικειμενικούς κανόνες. Δύσκολα μπορεί να σβήσει ο Άντις. Θα μένει πάντα αλυσμόνητο το πλατή του χαμόγελο και η άμετρη καλοσύνη του. Σιγαλά
θα έρχεται και θα φεύγει. Και εμείς που με αγάπη τον θυμόμαστε, θα σιγοψιθυρίζουμε πάντα στο επανειδήν.